Πάρα πολλά μηνύματα μου στέλνετε και mail για την ομιλία του κυρίου Παυλόπουλου το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο που υποδέχτηκε τον Μπαράκ Ομπάμα και δίνεται συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Παυλόπουλος είπε απαράδεκτη αμφισβήτηση της συνθήκης Λοζάνης. Ο Ομπάμα είπε σημαντικός ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας. Ο κύριος Τσίπρας είπε το ταξίδι σας θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο κύριος Ομπάμα είπε δεν αρκεί μόνο η λιτότητα. Και αυτό το μήνυμα έχει περάσει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Κόντρα News. Να δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ, την εφημερίδα. Παγκόσμιο ενδιαφέρον για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα, λέει η Κόντρα News. Ομπάμα και Αλέξης συμφώνησαν για το τέλος της λιτότητας και τη μείωση του χρέους. Αναβαθμίζεται η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας. Αποφασισμένος ο πρόεδρος των ΗΠΑ να πιέσει τη Μέρκελ, λέει η εφημερίδα. Το τέλος της λιτότητας και τη μείωση του χρέους εξήγηλαν ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα αμέσως μετά την κρίσιμη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου. Οι δεσμεύσεις Ομπάμα για την επίλυση του τεραστίου προβλήματος με το δημόσιο χρέος δεν συνιστούν απλά μέσω πίεσης προς την Άγγελα Μέρκελ, αλλά απόφαση της παγκόσμιας υπερδύναμης προκειμένου να επανέλθει στην κανονικότητα η Ελλάδα, που έχει αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο και αποτελεί εγγύηση σταθερότητας για την έφλεκτο περιοχή της Μεσογείου. Άρχισαν οι συλλήψεις υπουργών και στη Ρωσία. Η αστυνομία έπιασε τον Υπουργό Οικονομικών που είχε λαδωθεί με 2 εκατομμύρια δολάρια, γράφει Κόντρα News. Η Άγγελα Μέρκελ θα είναι ξανά υποψήφια για την καγκελαρία. Αυτό αποκάλυψε ανώτερος στέλεχος του κόμματός της. Συνεχίζεται η αποχή του συμβολιογράφων από τους πληστηριασμούς. Η Ρομπέντο Δασόν που επανασυνδέουν το ρεύμα σε άπορες οικογένειες. Η Θεσσαλία, η δεύτερη περιφέρεια με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Βγήκε χθες η έρευνα της ΓΕΣΕ που λέει δεν είναι στο 24% η ανεργία, είναι στο 30,8% η ανεργία. Από 31,9. Από? Από 31,9. Και το άρθρο στην Κόντρα News έχει τίτλο σήμερα το πρωί Τετάρτη που θα πάρετε την εφημερίδα «Ιδού ο στρατός σας», ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Και αναφέρεται σε ποιον? Στη Φρυδερίκη και το Βαν Βλίτ? Όχι, όχι, όχι. Διότι το «Ιδού ο στρατός σας», δεν αναφέρεται σε αυτό. «Ιδού ο στρατός σας» ήταν η φημισμένη φράση της Φρυδερίκης, ναι, ναι, όταν ήρθε ο Βαν Βλίτ, ο μετέπειτα. Η Φρυδερίκη πρώτα και μετά ο Κανελόπουλος. Για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, ο Βαν Βλίτ εδώ, η Φρυδερίκη εκεί. Υπάρχει ακόμα το φιλμ που λέει «Στρατηγέ μου και παραδώσαμε τη Σπύρος Ουρμελίδη, ο κύριος Γιώργος από τους Αγίους Θεοδόρους. Μας λέει στο μήνυμά του, και ευχαριστούμε για το μήνυμα κύριε Γιώργο, ότι ο Ομπάμα πριν πάει σε πολυκατάστημα Γερμανία, πέρασε λέει πρώτα από το περίπτερο Ελλάδα. Έτσι λέει στο μήνυμά του. Με αφορμή και αυτό που είπε ο Γιώργος, για πες μας Σπύρο. Εξής, ότι αν κανείς προσέξει και διαβάσει αυτά που είπε ο κύριος Ομπάμα εδώ, αρχίζει και αντιλαμβάνεται καλύτερα ότι το ελληνικό χρέος, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση αυτές τις ημέρες, τι θα κάνει η Μέρκελ, τι θα κάνει ο Τραμπ στη συνέχεια και όλα αυτά. Το ελληνικό χρέος, το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι ένα επιμέρους θέμα το οποίο πέρασε ο Ομπάμα από κάπου. Άντε να μήπως κάνω κάτι και με αυτό. Μήπως κάνω ρε παιδί μου. Ναι. Είναι στο κέντρο της συζήτησης. Λιτότητα, ρευστότητα, ασφάλεια. Αυτές οι τρεις λέξεις χαρακτηρίζουν και αυτά που μας έχει πει μέχρι σήμερα ο κύριος Τραμπ. Ας αφήσουμε προς το παρόν τον κύριο Ομπάμα. Ο κύριος Τραμπ. Ευρωπαίοι, θα πληρώσετε. Δεν θα πληρώνω μόνο εγώ. Να μην φτάσω στο σημείο να το πω, θα κόψετε και νομισματάκι. Δεν θα ρίχνω μόνο εγώ λεφτά. Το άφησε να εννοηθεί και ο Ομπάμα. Έχω το δολάριο, έχω πλεονέκτημα, έλυσα προβλήματα που εσείς δεν έχετε αυτό το πλεονέκτημα, δεν μπορούσατε να τα λύσετε. Ασφάλεια. Δεν θα πληρώνω, λέει ο κύριος Τραμπ, για την ασφαλεία σας. Είπε κάτι ο κύριος Ομπάμα, επειδή ετέθη στο τραπέζι και αυτό. Αν πει ο Ομπάμα το ΝΑΤΟ να πληρώσει περισσότερα κτλ. Έβαλε μια μικρή εξαίρεση ο κύριος Ομπάμα. Η Ελλάδα ήδη, παρά το χαμηλό ΑΕΠ και τα προβλήματά της, πληρώνει 2% του ΑΕΠ του δικού της για το ΝΑΤΟ και την άμυνά της. Πόσο πληρώνει η Γερμανία? 0,5. Τόσο πληρώνει η Γερμανία. 0,5. Και η Ελλάδα 2. Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι οι χώρες που πληρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό μετά τις φυσικά τις ομάδες. Μήπως θες να μας πεις γιατί το χρέος αυτή τη στιγμή της Ελλάδας είναι τόσο ψηλά? Βεβαίως, πληρώναμε, ότι πληρώναμε το 50% το 50% του χρέους είναι από τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το 50% που χρωστάμε, αγαπητέ Σπύρο, το 50% είναι επειδή αγοράζαμε όπλα συνέχεια. Σε πολύ μεγαλύτερο ΑΕΠ που είχαμε, σε μεγαλύτερο ΑΕΠ που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, πληρώναμε 4 και 4,5% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Επομένως,
δεν είναι περιφερειακό θέμα αυτό που ήρθε να συζητήσει ο κύριος Ομπάμα και που έθεσε στο τραπέζι. Και δεν το έθεσε μόνο για τους Έλληνες. Δεν ήρθε να κάνει μια εξυπηρέτηση στην Ελλάδα επειδή διαβάζει ανακοινώσεις και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ή τον Ποντέμος. Έτσι. Δεν συγκινήθηκε από αυτά. Δεν τα διαβάζει και είπα τι ωραία που είναι αυτή. Ήρθε γιατί στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής είναι αυτά τα τρία θέματα. Και αυτά τα μεγάλα θέματα θα τα συζητήσει ως προπομπός πλέον του κυρίου Τραμπ, ως μεταβατικός δηλαδή πλέον, στη μετάβαση πηγαίνοντας, και με την κυρία Μέρκελ, με την κυρία Μέη, με τον κύριο Ρέντζε και με τον κύριο Λάντ στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο. Η κυρία Μέη σήμερα, και το έψαχνα να το βρω μάλιστα σε κάποια ελληνικά αυτά. Για τον Brexit θα πεις. Όχι, όχι. Η κυρία Μέη, πέρα από τον Brexit, αν το πεις εσύ. Όχι, πες το. Η κυρία Μέη, ναι, ναι, έκανε μια ομιλία σε επιχειρηματίες σήμερα στο Λονδίνο. Ναι. Και έθεσε κατά κάποιο τρόπο τους νέους άξονες. Βεβαίως σε συνεννόηση και με αυτό που έρχεται με τον κύριο Τραμπ για την παγκόσμια οικονομία. Και τι είπε, ότι η παγκόσμια. Είναι η πρώτη που θα δει τον Τραμπ, εντωμεταξύ. Ακριβώς. Είναι η πρώτη που κάλεσε. Είναι η πρώτη που κάλεσε. Έχει καλέσει. Που κάλεσε είναι ο Τραμπ. Η μόνη, όχι η πρώτη. Γιατί ο κύριος Δόλης είπε πριν από λίγο ότι πρώτα βλέπει τον Τζίπρα ο Ομπάμα και ο Τραμπ βλέπει τη Μέη πρώτα. Βεβαίως. Ε? Ακριβώς. Βεβαίως. Παρακαλώ. Έρχεται λοιπόν η κυρία Μέη και λέει. Πολύ παγκοσμιοποίηση μας έβλαψε. Ναι. Θέλουμε περισσότερο να δούμε ξανά τις οικονομίες, τις εθνικές μας οικονομίες, ευθέως, και να δούμε πώς θα συμμαζέψουμε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται χρέη, χρέος, φούσκες. Τι θα κάνουμε με αυτό. 15% φορολογία για η κυρία Μέη, έτσι. Βεβαίως. Και η κυρία Μέη, ναι, 15% φορολογία. Ο κύριος Τραμπ, εκτός από λιτότητα, ρευστότητα και ασφάλεια, έχει βάλει ένα θέμα επίσης. Κρατικές επενδύσεις. Υπάρχουν πράγματα, όσο και αν είναι παράδοξο, τα οποία συναντώνται. Για να κλείσω αυτό τον κύκλο, θέλω να πω το εξής. Όχι, να μας πείτε τι προβλέπετε, κύριε Σομελίτη, θα γίνει αύριο στο Βερολίνο. Ναι. Αυτό εκείνο, είναι το εκείνο που προβλέπετε. Που θέλουμε να μάθουμε, τι θα γίνει. Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι αύριο στο Βερολίνο θα βγει δημοσίως η κυρία Μέρκελ και θα πει ναι, συμφωνώ ή δεν συμφωνώ. Μάλιστα. Θα ακούσει, ναι, ναι, θα διαπραγματευτεί, θα δει ποιο είναι το μήνυμα που της έρχεται από την Αμερική, από την Αμερική και τις επόμενες μέρες θα πράξει. Ανάλογα. Και σε σχέση με πολλά άλλα πράγματα. Εκείνο όμως που υπόθηκε ουσιαστικά, εγώ απλώς να το επισημάνω για άλλη μια φορά, θέλω να πω το εξής. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε σε πολλές δύσκολες καταστάσεις και ακολούθησε μια ρυψοκίνδυνη πολιτική και διαπραγμάτευση από το 2015 και μετά, έχει καταφέρει να αναπροσανατολίσει τις ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο της χώρας και να την φέρει εκεί όπου μπορεί να βρει περισσότερες συμμαχίες. Αυτό δεν είναι κάτι το τόσο απλό και εύκολο και μάλιστα αν πρόκειται για ένα κόμμα του 3% με τις ιδεολειψίες του και ένα φορτίο στερεοτύπων που κουβαλάει τα οποία είναι πολλά από αυτά αρνητικά. Είναι μεγαλύτερο το επίτευγμα από ό,τι φαίνεται αν πάρουμε υπόψη μας ότι μπήκε στην πολιτική σκηνή με ποδήλατο όταν οι άλλοι είχαν αυτοκίνητο. Μάλιστα. Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε τι λέγεται από αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και βεβαίως περί συμβολισμών και όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Δόθηκε μάλιστα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όταν βγήκα από τα Ζάπια και από το χώρο, ναι, της, ναι, δημοσιογραφίας, ναι, και της πολιτικής, μιλώντας με. Με κόσμο. Με κόσμο. Με κόσμο, ναι. Διαπίστωσα ότι η ομιλία του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου Προκόπη, έχει συγκινήσει. Έχει κάνει αίσθηση σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Διότι αναφέρθηκε σε αυτό που όλους μας πονάει, τη χώρα μας, την Ελλάδα και βεβαίως σε εθνικά και σε εθνικά θέματα. Και ένα τελευταίο επίσης να πω ότι ο κύριος Ομπάμα έθεσε στο επίκεντρο τις δύο βασικές τάσεις που συναντάμε σήμερα στο δυτικό κόσμο και είπε ότι χωριζόμαστε και πηγαίνουμε σε δύο άκρα ακριβώς εξαιτίας της λιτότητας και της κρίσης που δημιουργήθηκε. Και όταν ρωτήθηκε αν έχει ο ίδιος ευθύνες, είπε μεν ότι εγώ παρέδωσα τη χώρα με πολύ μικρότερη ανεργία και με ανάπτυξη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι από την κρίση δεν έχασαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής, τα ασφαλιστικά τους κτλ. Κτλ. Επειδή τα έχασαν, ψήφισαν Τραμπ. Και ψήφισαν και Σάντερς. Ευχαριστώ. Και επομένως έκανε και έμεση και πολύ οξία κριτική και στην κυρία Κλίντον που μίλησε για πρόσωπα, προσωπικότητες κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολυδιάστατη η ομιλία Ομπάμα, όχι για την Ελλάδα. Άμα αρχίσουμε πάλι τα ελληνοκεντρικά, δεν θα βγάλουμε άκρη.
Έχει μεγαλύτερη σημασία από αυτή που φαίνεται. Κύριε Πουλακίδα. Και βαθιά αριστερή, Σπύρο. Έβαλε ένα αυτό. Η ανάλυση που έκανε ο Ομπάμα σήμερα για το μέσο Αμερικανό και για ποιο λόγο ψήφισε ή δεν ψήφισε τον Τραμπ. Είναι πολύ πιο κάτω στη θέση του Αλέξη Τσίπρα από ό,τι θα φανταζόμαστε ότι είναι σε άλλες θέσεις. Μία μόνο φράση για να μην κλέψω το λόγο. Επειδή ο Σπύρος το βάζει στρατηγική, το γεωγραφικό, πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα στην περιοχή μας διαμορφώνται νέα σύνορα. Σύνορα τα οποία ξεκινάνε από το Ισραήλ, προχωράνε στο κοίτασμα που είναι έξω από την Κύπρο, στο Λεβιάθαν, συνεχίζουν στην Κύπρο, που είναι ένα ερώτημα ποια ακριβώς φάνε τα σύνορα, δηλαδή ποια φάνε η επίλυση του Κυπριακού, συνεχίζουν από εκεί μέχρι το Αιγαίο, όπου τα ελληνικά δεξαμενόπλια θα μεταφέρουν τα κοιτάσματα, τα LNG, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Δεν είναι τυχαία, νομίζω, η αναφορά του κυρίου Τσίπρα στους εφοπλιστές σήμερα. Σχετίζεται και με αυτό, αλλά και με το ότι ο εφοπλισμός είναι μια παρακαταθήκη της αμερικάνικης πολιτικής στην Ελλάδα. Και εκεί στο Αιγαίο συναντούν την νατοϊκή αρμάδα, η οποία υπάρχει ήδη. Και αυτά είναι καινούργια σύνορα. Μάλιστα. Ας το καταλάβουμε. Από την Κύπρο, από το Ισραήλ, στην Κύπρο, στο Αιγαίο και φτάνουν μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Είναι τα ενεργειακά σύνορα τα οποία έχουν λοιπόν, μεγάλη σημασία. Κύριε Δόλη, και μετά στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Για να μην ξεχνάμε και την ιστορία μας. Έχετε ένα μήνυμα, με συγχωρείτε κύριε Δόλη, έχετε ένα μήνυμα από την κυρία Βιολέτα από τη Σάμο, κύριε Πουλακίδα, που σας λέει ότι κύριε Πουλακίδα δεν είχε αύξηση τουριστική σεζόν στη Σάμο. Είχε μείωση 23%. Το 31% αύξηση είχε μόνο τον Οκτώβριο. Και όχι το καλοκαίρι, λέει. Έτσι μου λέει εδώ στο μήνυμα. Σας το διάβασα. Είναι τα στοιχεία του ΣΕΤΕ. Αυτό που διάβασα. Συνολικά λέτε εσείς τώρα. Εσείς μιλάτε για συνολικά ή μιλάτε για τον Οκτώβριο. Είναι τα στοιχεία του ΣΕΤΕ που έβγαλε αυτό, για αυτό το μήνα. Μάλιστα. Τώρα σας λέω ότι. Α, για αυτό το μήνα. Για το μήνα Οκτώβριο. Α, για το μήνα Οκτώβριο αναφερόσασταν. Γιατί έτσι πως το είπατε, νόμιζα ότι είχε ο ετήσιο ήταν. Όπως τα έχω σημειώσει, μπορώ να σας τα διαβάσω, αλλά θα κουράσουμε τα νούμερα. 27,5 εκατομμύρια τουρίστες, που είναι ρεκόρ, είναι 9-10%. Ότι η εκτίμηση είναι ότι έχουν κλειδώσει ότι οι εισπράξεις φαίνεται θετικές τελικά από τον τουρισμό. Πιο πολλές εισπράξεις έχουμε από τον τουρισμό από το 2015. Μάλιστα. Ότι κλείβωσε πια. Επειδή συνολικά, έχουν όλη τη χρονιά στοιχεία. Δηλαδή. Έχουν αύξηση συν 23% σε αεροπορικές αυξήσεις τον Οκτώβριο, συν 13% σε ισοβικές αυξήσεις τον Οκτώβριο, συν 14% σε ισοβικές αυξήσεις τον Σεπτέμβριο και κάνει ο κύριος Ανδρεάδης, έκανε μια συγκεκριμένη αναφορά για την ΚΟ και για τη ΣΑΜΟ. Με τα νούμερα που σας είπα. Αν αυτά το είπα, αν έβαζα την εντύπωση ότι ήταν του Σεπτεμβρίου, σας λέω, του Τεσσαλονίκη. Αυτά που είπατε αφορούν τον Οκτώβριο. Συνολικά όμως, τα έσοδα από τον τουρισμό έχουν πέσει και τα 7%. Όχι, δεν λέει άλλα. Μα λέει άλλα πράγματα τώρα, λέει η έρευνα. Η έρευνα, τα στοιχεία του ΣΕΤΕ. Λέει για τον Οκτώβριο, παιδιά. Για τον Οκτώβριο. Για τον Οκτώβριο είναι τα στοιχεία. Και η συμμετοχή του Οκτωβρίου είναι μικρή. 7 εκατομμύρια τουρίστες δεν μπορεί να είναι τον Οκτώβριο. Όχι, δεν είπα. Άλλο οι αφήξεις. Για τα έσοδα, λέει, και για τα έσοδα πιο πολλά. Κύριε Δόλη, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να θυμίσω τι είχε πει ο Ιώνας Δραγούμης. Είμαστε μία μικρή χώρα, αλλά πρέπει να γίνουμε ισότιμοι συνομιλητές των υπολείπων. Αυτό που καταφέραμε σήμερα και αυτό που έχουμε καταφέρει εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι αυτή η μικρή χώρα να μπορεί να στέκεται στο μεγάλο τραπέζι σαν ίσως συνομιλητής, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί σε αυτό το τραπέζι, γεωπολιτικά κλπ. Μην ξεχνάμε τι έχει υποθεί στο παρελθόν και πώς πήγε η μικρή Ελλάδα της Πελοποννήσου να γίνει η Ελλάδα που έγινε και παραλίγο η Ελλάδα που θα γινόταν, αν δεν υπήρχε και η παρέμβαση της Βασιλείας. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Για τη Γερμανία. Απλά να διευκρινίσουμε, για να μην ξεχνιόμαστε, σημειώνοντας και εγώ όπως και πολλοί ακροατές και τηλεθεατές σας, κύριε Λιάτσο, την εμπνευσμένη ομιλία του Προκόπη Παυλόπουλου, ότι κάποιο κόμμα τον πρότεινε, κάποιοι τον ψήφισαν και κάποιοι δεν τον ψήφισαν. Λέω απλά, το υπενθυμίζω, γιατί απόψε αυτοί που τον πρότειναν και αυτοί που τον στήριξαν και αυτοί που τον υπέδειξαν νιώθουν πολύ υπερήφανοι για αυτή την επιλογή τους. Ναι. Τώρα πάλι αναφέρεστε στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι. Έχετε κόλλημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχετε κόλλημα. Καλά. Πάμε στην ουσία. Αυτά που υπόθηκαν, ναι, δεν είναι ότι βγάλαμε ένα δίσκο ότι προερίστε άμα θέλει ο Σόιμπλε και άμα θέλει η Μέρκελ. Όταν λέει ο πρόεδρος «Πάκτα σου σερβάντα», αναφέρεται στην απόφαση του Eurogroup της 25ης Μαΐου.
κύριε Λιάτσο, ναι, που όταν λέμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε στον ενδυνάμει επενδυτή στην χώρα, γιατί να έρθει στη χώρα να επενδύσει? Ήρθαν και οι Αμερικανοί. Γιατί να επενδύσει? Και εμείς το βιώσαμε στην επιτροπή που έχω την τιμή να προεδρεύω, στην Επιτροπή του Ελληνισμού της Διασποράς. Ναι, ναι. Καλέσαμε σε τρεις συνεδριάσεις τους μεταξύ αυτών είναι και εκλεγμένοι πολιτιακοί γερουσιαστές, Τόμ Κατσιαντώνης, ο Λου Ραπτάκης και άλλοι εξαιρετικοί, και από την Αυστραλία. Το λέω γιατί έχω δίπλα μου το Δημήτρο Δόλη. Ο Τόμ Κατσιαντώνης μπορεί να γίνει, ναι, και πρωθυπουργός πολύ σύντομα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, τον Μπίλ τον Παπαστεριάδη του Μελβούρνη, τον Παγώνη από το Μόντρεαλ, και λέγανε τρία πραγματάκια. Κακοδιοίκηση, γραφειοκρατία, αλλά δόσιμο. Ήμασταν εν ώψη της διαμόρφωσης του νέου αναπτυξιακού νόμου. Τι δεν έπρεπε να κάνουμε για να φέρουμε εδώ. Εκεί λοιπόν, ο στόχος λοιπόν είναι, κύριε Λιάτσο, να δημιουργήσουμε καθαρό διάδρομο για ενδυνάμει επενδύσεις. Είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό. Αυτό πώς θα γίνει? Με την άμεση υλοποίηση της συμφωνίας του κύριου Κουπ της 25ης Μαΐου. Που περιλαμβάνει τι? Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα. Την έχω μπροστά μου την συμφωνία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν λέμε βραχυπρόθεσμα, δηλαδή δεν είναι στην καλή προαίρεσή τους. Μας είπαν, παιδιά, εσείς θα κάνετε αυτά, τα κάναμε. Εμείς από την πλευρά μας, όταν ολοκληρώσετε, έτσι έχει νόημα ότι κλείνει η πρώτη αξιολόγηση, κλινική. Είναι δύο μέρη, πιστωτές και η πιστώτρια, η χώρα που έχει δανειστεί. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουν αυτοί από την πλευρά τους? Ένα, βραχυπρόθεσμα μέτρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η αναχρηματοδότηση του χρέους, με την πτώση των επιτοκίων, μια που τα επιτόκια του ΕΚΤ έχουν μηδενιστεί, αναχρηματοδότηση των δανείων σε ESM και EFSF, και τα μέσο πρόθεσμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτά έχουν συμφωνηθεί, κύριε Λιάτσο, που είναι τι? Να δοθεί δυνατότητα στη χώρα να χρησιμοποιήσει τα 20 δις που περίσσεψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εκεί είχαν προβλεφθεί 25. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα 5. Υπόλοιπα 20. Να μπορεί η χώρα να τα χρησιμοποιήσει. Ένα. Και δύο. Τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων τραπεζών, που είναι κοντά στα 8 δις. Συν το ότι το 70% των δανείων μας είναι σε κειμενόμενο επιτόκιο. Αυτό το μεσοπρόθεσμο. Ναι. Το κειμενόμενο πρέπει να γίνει σταθερό. Αυτό σημαίνει αυτόματα όλες εκείνες οι καμπύλες μετά το 22 που ανεβαίνουν απότομα θα σταθεροποιηθούν. Αυτό λέει, κύριε Λιάτσο, σε εσάς που θέλετε να φέρετε τα λεφτά σας να επενδύσετε, όχι μόνο γιατί αγαπάτε την Ελλάδα, αλλά γιατί θα έχετε ένα ορατό κέρδος. Ήλιος, τουρισμός, αγροτοδιατροφή, προσδιορίστηκαν αυτά. Ακούω και από κάποιους λένε δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο παραγωγικής αντιπληρώσεως. Τι μου λέτε? Και 6 μήνες στην Βουλή τι κάναμε? Μάλιστα. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει, βάζανε οι ομογενείς, το φορολογικό. Μια μεσαία και πάνω επένδυση υπογράφει με το ελληνικό δημόσιο και παίρνει 12ετή φορολογική σταθερή βάση. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, στο Θεό να πάει η φορολογία. Η φορολογία που θα υπογραφεί με το συγκεκριμένο επενδυτή θα ισχύσει για 12 ολόκληρα χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή πλέον κάποιοι άξονες. Σε ποιους τομείς? Αγροτοδιατροφή, νέες, και ήδη υπάρχουν 9 τέτοιες επενδύσεις. Αλλά αυτά δεν βλέπουν, κύριε Λιάτσο, το φως της δημοσιότητας. Γιατί κάθε πρωί συζητάμε, και εκείνη η ευθύνη των μέσων ενημέρωσης, και μιλώ κι εγώ επαγγελματικά ως έναν αστολή δημοσιογράφος. Να φύγουμε, κύριε Λιάτσο, από την κουβέντα της διαχείρισης τρέχουσας μιζέρειας και της στόχιας. Βοηθήματα, ενισχύσεις, επιδόματα και βοηθήματα, επιδόματα, ενισχύσεις. Βοηθήματα, επιδόματα, ενισχύσεις. Είναι σημαντικά για το μεταβατικό της στάδιο. Να περάσουμε στην μεγάλη συζήτηση, όπου εσείς, κύριε Λιάτσο, να έχετε εδώ τον Υπουργό Γεωργίας, τον Υπουργό Βιομηχανίας και να το ρωτάτε, αυτό το μήνα πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήσατε? Πόσες νέες επενδύσεις άνοιξαν? Γιατί κολλάνε οι επενδύσεις? Ποιος θέλει λαδόσιμο? Πού κολλάει αυτή η επένδυση? Γιατί ο Εμμύρης, όπως έγραψε στο πρωτοσέλιδο της Ιρίαλ, είναι έξαλλος, δεν τον αφήνουν, δεν κάνει κλπ. Όλα αυτά πρέπει να είναι η μεγάλη συζήτηση που παράγει. Όχι η συζήτηση που μοιράζουμε τη φτώχεια μας, αν θα είναι 40, 50, 70 ευρώ. Αλλιώς δεν μπορούμε να συζητάμε μακροπρόθεσμα και με προοπτική. Καλό, εκεί συμφωνώ με τον κύριο Βγόντζα, τώρα διαμορφώνεται το πλαίσιο. Είναι καλό. Μετά θα έρθει και η ποσοτική χαλάρωση. Θα ενταχθούμε. Μετά όμως είναι η ώρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένης κολάσεως. Πια της εφαρμογής επί του εδάφους. Που εκεί πρέπει να ξεπεράσεις
αυτό που λέγεται ελληνικό δημόσιο, αυτό που λέγεται κρατική μηχανή, αυτό που οι ομογενείς μας προσδιορίσαν εδώ σε αυτό το φυλάδιο, και θέλω να το δείξω, αυτό τον οδικό χάρτη που πρώτη φορά η Ελληνική Βουλή δημιούργησε, που το στείλαμε σε 3.500 ομογενειακές οργανώσεις, στα ελληνικά και στα αγγλικά, 3.500 ομογενειακές οργανώσεις. Είναι το παράθυρο που άνοιξε η Ελληνική Βουλή προς την ελληνική ομογένεια, ότι υπάρχουμε, κάποιοι σκέφτονται για εσάς. Ελάτε να συναντηθούμε. Ξέρετε τι με ρωτάνε, έχω μηνύματα για την ψήφο των ομογενών. Και γι' αυτό. Και αυτό είναι σημαντικό. Και πρέπει να λυθεί. Τι να κάνουμε, τι να πρωτοπρολάβουμε, κύριε Λιάτσο μου. Το 2001 αναθεωρήθηκε το Σύνταγμα και με το άρθρο 51.4 δόθηκε η δυνατότητα. Και μετά από 15 χρόνια δεν είχε κάνει τίποτα. Ερώτηση κρίσεως. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πες ότι έγινε δυστύχημα και δεν γίνεται καμία κουβέντα για διόρθωση του χρέου μας. Θα πάμε σε εκλογές. Τι είπαμε, θα πάμε σε εκλογές. Κύριε Τριανταφυλλίδη, τι θα κάνει ο Τσίπρας, θα πάει σε εκλογές. Αυτό να μας πείτε. Κύριε Λιάτσο. Διότι μου λένε ότι αν υπάρξει τρακάρισμα με τη Μέρκελ για το χρέος και με το Σόιμπλε. Όχι, κύριε Λιάτσο. Θα πάει σε εκλογές ο Τσίπρας, έτσι μου λένε εμένα. Δεν ξέρω. Εμείς το λαό μας, στο βαθμό που έχουμε την ευθύνη, δεν θα τον αφήσουμε στην προκρούστια κλίνη να τραβάει από το μια Σόιμπλε και από την άλλη το Δουνουτού. Το είπατε αυτό στην αρχή. Αυτό λέω. Και το ξαναλέω. Σας λέω, και λοιπόν, το ξαναπώ. Σας ρωτώ κάτι πολύ το απλό. Διατάφτα, τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός μετά. Είδατε σήμερα με αυτό που ονόμασα δημιουργική επιθετικότητα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Έβαλε ζητήματα. Για το 53, μας το είπατε. Ακριβώς on time. Ακριβώς on time. Και αυτό το μήνυμα, ναι, της ιτημένης Γερμανίας. Της ιτημένης Γερμανίας. Κούρεμα χρέους. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Κύριε Βγότζα, κύριε Κοψίδη, πρέπει να πάω. Πρώτα οι διαφημίσεις. Λοιπόν, γιατί έχω να σας πω ότι υπάρχει πολύ άγριος καυγάς, φίλες και φίλοι, ανάμεσα στη Χίλαρη και τον Μπιλ Κλίντον. Έχω φοβερό δημοσίευμα στα χέρια μου. Ο ένας κέρδισε δύο εκλογές, η άλλη έχασε δύο εκλογές. Ναι, αλλά γιατί έχασε η Χίλαρη. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει καυγάς. Τι λέει ο Μπιλ Κλίντον για τα αίτια της ήττας της συζύγου του. Θα σας το πω αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών.